Κύριε Διαγγελάκη, καλή σας ημέρα. Βρισκόμαστε στη Ραφίνα. Έχετε ένα μαγαζί εδώ και πόσα χρόνια? Είμαστε 4 γενιές, ασχολούμαστε με την εστίαση. Είναι η δουλειά μας, είναι η ζωή μας. Προσπαθούμε για το καλύτερο και είμαστε εδώ πέρα να προσφέρουμε όπως μπορούμε ο καθένας. Ανοίξατε σήμερα τις πόρτες του μαγαζιού έτσι ώστε να μπορέσουμε να σας πάρουμε μια συνέντευξη. Τι βλέπετε, ποια θα είναι η επόμενη μέρα για τους εστιατόρες? Δυσκολίες προβλέπω για το μέλλον. Περιμένουμε στα μέτρα της κυβέρνησης για την ανάσα, για το φιλί της ζωής θα έλεγα. Ήδη πληττόμαστε χρόνια με διάφορα μέτρα, με διάφορες αυξήσεις και όλα αυτά. Θα προσπαθήσουμε να κρατήσουμε και εμείς το προσωπικό μας όσο γίνεται στις θέσεις τους. Πόσα άτομα έχετε προσωπικό? Απασχολούμαι γύρω στο 12 άτομα. Φυσικά όμως το πρόβλημα είναι ότι με τη μειωμένη έλευση του κόσμου και με τις αποστάσεις των αποκαθισμάτων και όλων αυτών, ότι λογικό θα είναι να πρέπει να εξυπηρετηθούμε με λιγότερους υπαλλήλους άμα μειωθεί και ο κόσμος. Ελπίζω αυτό να μην γίνει για να κρατηθούν και θέσεις εργασίας. Και θα ήταν ευχάριστο για όλους αυτό, να το ξεπεράσουμε όλοι μαζί. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι ίσως θα χρειαστεί να βάλετε κάποια plexiglass μεταξύ των τραπεζιών. Έχετε ακούσει κάτι, είναι κάτι το οποίο σας ανησυχεί λόγω κόστους? Το μόνο που μας ανησυχεί είναι το κόστος. Και τώρα, άμα πρέπει να γίνει αυτό για να αισθάνεται ο πελάτης ασφαλέστερος στις επιχειρήσεις μας, θα πρέπει να το κάνουμε όλοι και θα συνταχθούμε με αυτό. Το κόστος είναι υψηλό? Μου φαίνεται ότι είναι αρκετά υψηλό από ό,τι θυμάμαι από κάποιες αγορές παλαιότερες. Ελπίζω η κυβέρνηση να μπορέσει να μας λύσει αυτό το θέμα. Πιστεύετε ότι τα μέτρα που έχει πάρει μέχρι τώρα η κυβέρνηση είναι στο σωστό δρόμο όσο αφορά τα μαγαζιά? Γενικώς σωστός είναι ο δρόμος. Έχουμε αποφύγει τις κακοτοπιές σε σχέση με την Ευρώπη από ό,τι βλέπουμε. Ευελπιστούμε να λυθεί όμως και λίγο γρήγορα το ζήτημα. Εσείς εκτιμάτε ότι με το που θα μπορέσουν να ξαναέρθουν στα μαγαζιά και να γεμίσουν, αυτή είναι η ευχή όλων, να γεμίσουν τα μαγαζιά με κόσμο, πιστεύετε ότι θα γίνει γρήγορα αυτό, δηλαδή η επιστροφή στην κανονικότητα, ότι θα έρθουν εύκολα οι πελάτες να πιούν ένα καφέ ή να παραγγείλουν κάτι έτσι γρήγορο και να καθίσουν στην καφετέρια? Μας έχει λείψει σε όλους τους Έλληνες πολύ αυτό. Πιστεύω ότι θα έρθει η στιγμή που θα ξαναγεμίζουν τα μαγαζιά. Θέλω να δω το αισιόδοξο κομμάτι της υπόθεσης με κόσμο και θα επανέλθουμε στην κανονικότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.